Τώρα έχουμε στον αέρα τον πρόεδρο του International Health, Υγεία, Health Tourism Center, δήμαρχο Αμαρουσίου, επίσης πρόεδρο της ΚΕΔΕ και πρόεδρο του ΙΣΑ, τον Γιώργο τον Πατούλη, γιατί αύριο, να σας δώσω εγώ τη λύση για το χρέος τώρα. Είναι πολύ αξιωματούχος. Ναι, είναι πολύ δραστήριος, θα έλεγα. Είναι δραστήριος. Γιατί αύριο. Μια με δύναμη, έτσι όπως ξέρει, δυναμικά. Η λύση έρχεται, ξέρουμε όλοι, από τον τουρισμό γενικότερα. Μία πτυχή της λύσης μπορεί να βρίσκεται στον ιατρικό τουρισμό. Αύριο υπάρχει μια σχετική μερίδα. Ο οποίος ιατρικός τουρισμός έχει πίτα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όπως μου λέγει ο πρόεδρος, θέλουμε με συντονισμένες κινήσεις, με ομαδικότητα, με ενότητα, το ζητούμενο γενικότερα αυτό, να πάρουμε ένα 10% της πίτας. Προς το παρόν μας το παίρνουν οι γείτονες, οι Τούρκοι. Κύριε Πατούλη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι. Είναι εδώ και ο Βαγγέλης ο Αμπελιώτης και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος και σας στέλνουν τις ευχές τους. Καλημέρα. Εξαιρετική. Βέβαια. Και νομίζω ότι και οι δύο έχουν προσφέρει μέσα από τη γνώση που έχουν λύσεις διαχρονικές. Δεν σας ακούω καλά, κάτι μικροφωνίζει. Πηγαίνετε σε ένα σημείο ή κλείστε το ραδιόφωνο αν είναι ανοιχτό. Έμπειρος είσαστε τώρα. Ωραία, τώρα ακούγεστε καλά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι και οι δύο είναι εξαιρετικοί και μάλιστα με τη γνώση που έχουν διαχρονικά έχουν δώσει λύσεις στους ανθρώπους μέσα από την κρίση που περάσαμε όλα αυτά χρόνια και περνάμε προφανώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αύριο στην ημερίδα. Αύριο τι γίνεται για να προλάβουμε να το θέσουμε το ζήτημα, κύριε Πατούλη. Αύριο πού είναι η ημερίδα και σε τι αφορά ακριβώς. Κοιτάξτε, αύριο γίνεται στο πλαίσιο του Money Show στο Hilton. Υπάρχει μία ημερίδα από τις 4 η ώρα το απόγευμα στο Hilton, όπου εκεί θα αναφερθούμε στον ιατρικό και τουρισμό υγείας γενικότερα μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα θετικά θα τα χαρακτήριζα, στην προσπάθεια η χώρα του Ιπποκράτη που είναι η χώρα μας να μεταλαμπαδεύσει προς κάθε κατεύθυνση στην παγκόσμια κοινότητα την δυνατότητα που έχει να μπορεί να θεραπεύσει σε συγκεκριμένα θέματα υγείας ή να δημιουργήσει τις πόλεις ευζωίας ή γενικότερα φιλοξενίας ανθρώπων και μέσα από το κλίμα που διαθέτει και μέσα από το πολύ καλό έψυχο δυναμικό που μεταλαμπαδεύει ως μήτρα παραγωγής ιατρικού δυναμικού σε όλα τα υγειονομικά συστήματα χωρών της Ευρώπης και απανταχού, αλλά και μέσα από εξαιρετικές υγειονομικές δομές οι οποίες δεν έχουν πάρει, εάν θέλετε, ακόμα τη φήμη που θα έπρεπε. Σωστό. Έχουμε κορυφαίους γιατρούς και κορυφαίες υπηρεσίες προσφέρουμε. Τώρα αυτό λοιπόν προσπαθείτε να το κάνετε ένα μεγάλο προϊόν. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Είπα προηγουμένως ένα αριθμό, κύριε Πατούλη, ότι διεκδικούμε από τα 40 δισεκατομμύρια 4 δισεκατομμύρια. Πόσο διεκδικούμε? Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε δυστυχώς, ενώ έχουμε όλες αυτές τις ιστορικές καταμονές μέσα από την Ιπποκράτεια θεώρηση, μέσα από τις ιαματικές μας πηγές και όλα αυτά, είμαστε προς το τέλος της παγκόσμιας κοινότητας των χωρών που διαθέτουν υγειονομικό και γενικότερα ιατρικό τουρισμό. Εμείς λοιπόν μέσα από την εθνική προσπάθεια που έχουμε ενώσει όλες εκείνες τις ιατρικές και υγειονομικές δυνάμεις της χώρας μας, φιλοδοξούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα των 2 ετών, δηλαδή μέχρι το 2020, να πάμε στο 10% περίπου των δυνατοτήτων αυτού του μεγάλου ποσού μέσα από αυτή την επίθεση, θα έλεγα, αναπτυξιακή, την οποία θα πρέπει να κάνουμε ως χώρα. Με εχμές του δόρατος, ποιες υπηρεσίες μας, ιατρικές εννοώ, με εχμές του δόρατος, να καταλάβει ο κόσμος και τι είναι ιατρικός τουρισμός. Οι εχμές του δόρατος βρίσκεται σε ρομποτική ιατρική που έχουμε μεγάλη δύναμη, στην δυνατότητα της αναπαραγωγικής ιατρικής, δηλαδή των εξωσωματικών γονιμοποιήσεων, όπου υπάρχουν εξαιρετικά κέντρα που ήδη σε μεμονωμένο βαθμό έχουν και διεθνή αναγνώριση και ήδη δειλά αλλά συστηματικά έρχονται από όλο τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα και λόγω της νομοθεσίας σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και λόγω των καλών, εάν θέλετε, υπηρεσιών, αλλά και τιμών ανταγωνιστικών που μπορούμε να προσφέρουμε και προσφέρουμε. Παραδείγματος χάρη, επειδή μίλησα για την αναπαραγωγική ιατρική, να σας πω ότι μια εξωματική
στη Βόρεια Αμερική ή σε άλλες περιοχές έχουν 25.000, εδώ είναι κοντά στις 3 με 4.000 περίπου η εξωσωματική γονιμοποίηση. Θα σας έλεγα η οδοντιατρική, ναι, όπου οι εμφυτεύσεις εδώ στην Ελλάδα είναι εντελώς ανταγωνιστικές συγκριτικά με άλλες εγνωσμένες αξίες που θέλουν 7.000 δολάρια και εδώ είναι κοντά στα 1.000 δολάρια. Άρα λοιπόν έχουμε, μάλιστα, τον ιατρικό τουρισμό, τον τουρισμό ευεξίας, την πλαστική, την οφθαλμολογία. Υπάρχουν λοιπόν, ωραία, παιδεία, για να μην κουράζω τον κόσμο και τους ακροατές σας. Μια ερώτηση να σας κάνει ο κύριος Αμπελιώτης, κύριε Πατούλη, που εδώ με σκουντάει. Θέλει να μιλήσει οπωσδήποτε για τον ιατρικό τουρισμό. Ακούω. Φίλε Πρόεδρε, θέλω να πούμε στη συζήτηση, μια και αναφερθήκαμε για τον Ιπποκράτη και το μεγάλο Έλληνα, το Γεώργιο Παπανικολάου, που είναι πατριώτη, που ήταν πατριώτης μου. Στην Κύμη να γίνει το επόμενο συνέδριο του ιατρικού τουρισμού, κύριε Πατούλη. Είναι παντού, τον τιμούν σε όλα τα κράτη, Αμερική, παντού, και πρέπει και εμείς να τον τιμούμε, και είναι σημαντικό σημείο αναφοράς ο Παπανικολάου. Νομίζω το επόμενο συνέδριο θα γίνει στην ΚΟ και μετά θα γίνει στην Κύμη. Έχει δίκιο ο κύριος Αμπελιώτης, όπου θα έλεγα ότι καταρχήν ο Γιώργος ο Παπανικολάου είναι όχι μόνο γνωστός σε όλο τον κόσμο, αλλά εκατομμύρια γυναίκες έχουν σωθεί από την ανακάλυψη του Γιώργου του Παπανικολάου. Έτσι. Μέσα από το ΠΑΠ. Τεστ ΠΑΠ, βέβαια. Και θα έλεγα επίσης ότι αυτή τη στιγμή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει αδελφοποιηθεί με τον Ιατρικό Σύλλογο της Νέας Υόρκης, όπου ήταν ο πρώτος πρόεδρος ο Γιώργος Παπανικολάου. Θα σας πω ότι πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά γιατρών Ελλήνων στη Νέα Υόρκη είναι 3.500, όπου αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδος, διότι έχουν αναλάβει σημαντικά υγειονομικά πόστα, και προφανώς αυτό που λέει ο κύριος Αμπελιώτης, θα έλεγα ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει βγάλει και ένα εξαιρετικό λεύκομα, και θα ήθελα να το προσφέρω για τον Γιώργο τον Παπανικολάου, όπου το δίνουμε απανταχού του κόσμου όπου πηγαίνουμε. Μάλιστα. Γιατί είναι και στην Αττική, και προφανώς η Κύμη μπορεί να φιλοξενήσει. Έτσι, μπράβο. Θα με την αυτοδιοίκηση για αυτό που είπε. Πρόεδρε, ο Έλληνας γιατρός, από τη γνώση που έχω στο εξωτερικό, είναι άιζο. Ο γιατρός με την ετικέτα Έλληνας είναι άιζο στο εξωτερικό. Γι' αυτό και ο κύριος Πατούλης μου έλεγε στο τηλέφωνο πριν επικοινωνήσουμε ότι θέλει να μην φεύγει ο γιατρός έξω και να μένει εδώ στην Ελλάδα, κύριε Αμπελιώτη. Το μεγάλο μας συγκινήστε με εγώ. Όχι, γιατί δυστυχώς, και το ξέρουν οι εκλεκτοί συντετιμόνες σας πολύ καλά, εδώ στην Ελλάδα αυτό το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό που θέλει γύρω στις 300.000 ευρώ για να βγει, που έχει ξοδέψει το ίδιο η οικογένειά του και το κράτος, σήμερα πάνω από 20.000 τα τελευταία χρόνια φύγανε από την Ελλάδα, αντί αυτοί οι γιατροί, οι ειδικευμένοι, με τη συνδρομή του κράτους, να έχουν δημιουργήσει το παγκόσμιο brand name, να έρχονται εδώ οι ασθενείς για να θεραπευτούν, και όχι οι γιατροί μας να φύγουν εκτός Ελλάδος. Δηλαδή θα πρέπει να είναι το επόμενο στίχημα. Έτσι είναι. Όχι οι Έλληνες γιατροί έξω από τη χώρα. Εδώ μας. Και να έρχονται οι ξένοι εδώ. Να έρθουν εδώ οι ξένοι να θεραπευτούν. Έτσι. Στη χώρα του Ιπποκράτη, στη χώρα της υγείας. Αύριο λοιπόν, κύριε Πατούλη, η μερίδα 4 με 6, είπαμε, για τον ιατρικό τουρισμό. Σας ευχαριστώ. Αύριο εξαιρετικοί επιστήμονες. Ναι, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Πατούλη, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά, γεια σας.